Θα πάμε λοιπόν στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο της πόλης του Ηρακλείου, εκεί πολύ κοντά στη Λεωφόρο Κνωσού, όπου εκεί βρίσκεται η Γογόη Αποστολάκη με μία ολόκληρη αίθουσα μαθητών και εκπαιδευτικών. Κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ο μαθητής και ποιος ο εκπαιδευτικός, και αυτή είναι η δύναμη ενός εσπερινού σχολείου. Προτού όμως σας δώσουμε τον λόγο, θέλω να δούμε κάτι το οποίο ετοιμάσαμε εδώ ως παραγωγή, γιατί την Πέμπτη το βράδυ, τόσο εγώ όσο και ο σκηνοθέτης της εκπομπής, ο Μανώλης ο Τσουρουνάκης, είχαμε μία ξεχωριστή εμπειρία στο Εσπερινό Λύκειο της πόλης του Ηρακλείου, που ουσιαστικά μπήκαμε στη διαδικασία να ακολουθήσουμε το μάθημα σε μία ημέρα ρουτίνας όπως είναι η Πέμπτη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Και είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Εδώ ήρθα για να πραγματοποιήσω. Συγκινούμε, ξέρω. Ναι, ένα όνειρό μου το οποίο δεν μπόρεσα να το πραγματοποιήσω, διότι παντρεύτηκα 15 ετών. Ήταν κάτι το απραγματοποιητό. Τα παιδιά σα τι σα λένε, με στηρίζουν αφάνταστα στο διάλειμμα πέρα από τη λέξη. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, κάποια μου να σε ζωντανή. Ονομάζομαι Μανιατάκη Ελίνα και ήρθα εδώ για τον ίδιο λόγο που ήρθε και η συμμαθήτριά μου, για να πληρώσω ένα όνειρό μου, τη φιλοσοφική Αθηνών. Θέλετε να περάσετε δηλαδή και στο πανεπιστήμιο? Φυσικά. Έχετε και εσείς παιδιά? Όχι. Όχι, εγώ είμαι τυχερή, έχω το πιο χαλαρό ωράριο μέσα σε όλο το σχολείο. Ήρθα διότι γνώρισα κάποιους φίλους καθηγητές, ξέρανε ότι είχαμε τελειώσει το σχολείο και είδα το αποτέλεσμα. Είμαι τελειόφυτος τώρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχω πέρασει ευχάριστα. Έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ πράγματα μέσα στο σχολείο τα οποία μεταλλάζαν χρόνια στη σκέψη μου. Εδώ ήρθα γιατί με ξεσήκωσε ο κουνιάδος μου και η συνυφάδα μου που τελείωσε το πανεπιστήμιο από εδώ και ήταν και ένα όνειρο που έλεγα που ποτέ δεν ήθελα να μορφωθώ. Το μόνο που έχω μετανιώσει ζωή που δεν μορφώθηκα. Και τώρα βρήκα την ευκαιρία να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου περισσότερο. Γιατί συγκινήσετε που μιλάτε το σχολείο αυτό? Γιατί θέλει μεγάλο αγώνα. Να διαβάσουμε, να είμαστε σωστοί άνθρωποι εδώ, θέλει αγώνα. Το κουδούνι χτύπησε, πρέπει να πείτε σε διάλειμμα, είστε συγκλονιστικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέμα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να γυρνάς. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Καρτσονάκη, που μας έδωσε την άδεια να μπούμε στον χώρο του Εσπερινού Λυκείου, την εκπαιδευτική κοινότητα του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και ιδιαίτερα την εξαιρετική διευθύντρια, την κυρία Αντωνία Μαρμαρέλη. Πάμε όμως εκεί, γιατί με πληροφορούν από το ακουστικό ότι μας έχουν, λέει, ετοιμάσει μία έκπληξη προτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μαράγκια και ρουμπίνια θα σου φέρω απ' της Ινδίας τις μακρινές ακτές. Σμαράγδια και πολύτιμα στολίδια σώπασε μωρό μου και μην κλαις. Ένια, 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 ένια μου καραμελένια μου, ένια μου, ένια, 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 ένια.
μου, τα ραμελένια μου, ένια μου, αχ, ένια μου. Σμαραγδιά και ρουμπίνια θα σου φέρω απ' της Ινδίας τις μακρινές ακτές. Σμαραγδιά και πολύτιμα στολίδια σώπασε μωρό μου και μην κλαις. Ένια, 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 ένια μου, καραμελένια μου, ένια μου. Ένια, 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 ένια μου, καραμελένια μου, ένια μου, αχ, ένια μου. Ένια, 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 ένια μου, καραμελένια μου, ένια μου. Ένια, 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 ένια μου, καραμελένια μου, ένια μου, αχ, ένια μου. Εξαιρετικό, μπράβο. Γωγό, θέλω να πούμε, πρωτού δώσουμε το λόγο σε εσένα, στους τηλεθεατές, ότι για πρώτη φορά, και οφείλουμε να το πούμε, μία τηλεοπτική εκπομπή συνδέεται απευθείας με ένα εσπερινό λύκειο την ώρα που είναι σε εξέλιξη μάθημα. Και είναι για πρώτη φορά που οι τηλεθεατές θα δουν τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα νυχτερινό σχολείο. Βεβαίως δεν είναι οι κιθάρες κάθε βράδυ εκεί. Απόψε έχουμε κάνει μια πιο ιδιαίτερη βραδιά για εμάς και τους ευχαριστούμε. Ο λόγος σε εσένα, Γωγό. Μάνο, καλησπέρα από το εσπερινό λύκειο του Ηρακλείου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μας ανοίγουν τις αίθουσες, τις διδακτικές, μαθητές και καθηγητές να μας υποδέχονται εδώ και να μοιράζονται μαζί μας το κλίμα που επικρατεί μέσα στο εσπερινό λύκειο, διότι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό σχολείο με διαφορετικούς μαθητές και διαφορετικούς καθηγητές και θα το δούμε και στην πορεία γιατί το λέω αυτό. Δίπλα μου είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος έφερε σήμερα την κιθάρα του για να μας τραγουδήσει και είναι ένας ξεχωριστός μαθητής, διότι έχει έναν ξεχωριστό συμμαθητή στο εσπερινό λύκειο Ηρακλείου και δεν είναι άλλος από τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του δεν είναι κοντά μας εδώ στην αίθουσα. Έχει προτιμήσει να μας παρακολουθεί απ' έξω. Δεν ήθελε να έρθει. Δηλαδή, πατέρας και γιος συμμαθητές στο ίδιο σχολείο. Είναι συμμαθητές. Και ο Παναγιώτης τώρα μπορεί να μας πει πώς είναι να έχει συμμαθητή τον μπαμπά σου στο σχολείο. Παναγιώτη. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Παναγιώτης. Είμαι μαθητής της τρίτης λυκείου στο νυχτερινό. Είμαι 17 ετών. Όσον αφορά το πώς είναι να έχεις συμμαθητή τον πατέρα σου, είναι κάτι πολύ σπάνιο και πολύ ξεχωριστό, θεωρώ, διότι σου δίνει την όθηση να προσπαθήσεις για κάτι. Δίνει δύναμη ο ένας στον άλλο, μαζί διαβάζετε στο σπίτι, τι κάνετε, κάνετε μαζί και τα σκονάκια? Ναι, μαζί τα κάνουμε, συνήθως τον διαβάζω εγώ, γιατί, εντάξει. Εμένα πάντως οι πληροφορίες μου λένε ότι ο μπαμπάς είναι λίγο καλύτερος μαθητής, είναι αλήθεια αυτό? Μπα, ψεύτικες πρέπει να είναι. Όχι, εντάξει. Είμαι λίγο καλύτερος. Μάλιστα. Ποιο είναι το αγαπημένο μάθημα του μπαμπά, πού είναι πιο δυνατός? Στην κοπάνα. Μάνο, θα σηκωθώ. Βεβαίως. Να σας συστήσω και άλλους μαθητές και καθηγητές. Γιατί, όπως και εσύ παρατήρησες στην αρχή της σύνδεσής μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς σε αυτή την τάξη να ξεχωρίσει. Ποιος είναι ο μαθητής και ποιος είναι ο καθηγητής. Καταρχήν θα μπορούσε να είναι quiz, Γωγό, αυτό που λες, γιατί βλέπουμε μία αίθουσα με ενήλικες, αλλά θα ανάμεσα εκεί είναι εκπαιδευτικοί και μαθητές. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντάς, Μάνο, σε κάθε άτομο που σου παρουσιάζουμε, αν πιστεύεις ότι είναι μαθητής ή καθηγητής. Να δούμε σε πόσους θα πέσεις μέσα. Μάλιστα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με έναν κύριο που έχουμε δίπλα μας. Θα μας πει το όνομά του, αλλά δεν θα μας πει αν είναι μαθητής ή καθηγητής. Πείτε μας λοιπόν το όνομά σας. Με λένε Γιάννη Μανουρά. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν θα σε κοροϊδέψω, γιατί εγώ την Πέμπτη το βράδυ πέρασα 4 ολόκληρες ώρες εκεί, μαζί με το σκηνοθέτη Μανώλη Τζουρουνάκη. Ο κύριος Γιάννης
σκονάκι, δασκαλάκι. Ακριβώς, σκονάκι. Ο κύριος Γιάννης μου εκμυστηρεύτηκε ότι δεν ξέρει τι θα κάνει όταν θα τελειώσει το σχολείο και το σκέφτεται από τώρα. Αλήθεια είναι αυτό? Ναι, θα ήθελα να παραμείνω στο σχολείο και σκοπεύω να κάνω αποφασίες για να παραμείνω. Σας αρέσει τόσο πολύ το μάθημα εδώ? Όχι μόνο το μάθημα, και οι καθηγητές. Τι τάξη πάτε? Είμαι η τελευταία δέλτα. Είναι η τελευταία δέλτα, τι σημαίνει Μάνο? Φέτος θα τελειώσει η τελευταία τάξη του τετρατάξιου Εσπερινού και η πρώτη του τριτάξιου. Από του χρόνου θα έχουμε μόνο τρεις τάξεις στο Εσπερινό και αυτό είναι μία είδηση για όσους δεν το γνωρίζουν μέχρι τώρα και σκοπεύουν να έρθουν στο Εσπερινό, να ξέρουν ότι πλέον είναι τρεις οι τάξεις, τρία τα χρόνια και όχι τέσσερα που ίσχυε μέχρι και φέτος. Τη τελευταία λοιπόν τάξη πηγαίνετε εσείς. Και θα δώσετε πανελλήνιες. Πού στοχεύετε? Έχετε κάποια σχολή την οποία προτιμάτε? Θα δώσω πανελλήνιες και έχω σκοπό να δώσω για αρχιτεκτονική. Εάν δεν πέρασουμε την πρώτη, θα δώσω και δεύτερη φορά. Κύριε Γιάννη, θέλω να σταθούμε σε κάτι. Επιλέγετε να δώσετε πανελλήνιες σε μια τόσο δύσκολη σχολή. Και θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στα παιδιά που σήμερα είναι 12, 13, 14, στα παιδιά του Δημοτικού, για το πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε εσείς σε αυτήν την ηλικία να κυνηγάτε το όνειρό σας. Γιατί κυνηγάτε ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήσατε όταν ήσασταν σε ηλικία 15 ετών, ας πούμε. Ναι, σε ηλικία 15, από 13 χρόνια που ξεκίνησα, δουλεύω στις οικοδομές και μετά σε ηλικία μεγαλύτερη γνώρισα μια καθηγήτρια και με πήγε στο ΣΔΕ. Και από το ΣΔΕ ήρθα εδώ. Και εδώ έχω γνωρίσει καθηγητές και λένε να βάλουμε στόχους. Και από τη στιγμή που βάζουμε στόχους, θα δώσουμε και πανελλήνιες, ερχόμαστε που ερχόμαστε και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Και συνιστώ και σε άλλα παιδιά, με την ευκαιρία αυτή που είναι η εκπομπή ζωντανή, να έρθουν του χρόνου να γραφτούν εδώ πέρα. Είναι και οι καθηγητές καλοί και οι μαθητές, είναι οικογενειακό το κλίμα. Μου είπατε ότι κάθε φορά που έχετε, λέει, ένα εορταστικό τριήμερο, λέτε την Παρασκευή πώς θα περάσει, πόσο γρήγορα να περάσει το τριήμερο, για να βρεθώ την Τρίτη ξανά στο σχολείο, κάτι που οι μαθητές που είναι σήμερα 12-13 ετών δεν το λένε. Εγώ θέλω να εντόπισα μία κυρία που πραγματικά με συγκίνησε την Πέμπτη. Θέλω να μου βρεις την κυρία Νομική. Γιατί η κυρία Νομική νομίζω ότι είναι μια από τις πιο επιμελείς. Κυρία Νομική. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Νομική. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που ζείτε εκεί μέσα όλο αυτό το διάστημα? Είναι κάτι το ασύλληπτο. Καταρχήν σας καλωσορίζουμε στο... Και συγγνώμη εξ αρχής για το βαθμό της συγκίνησης μου πάλι. Σας καλωσορίζουμε στο Εσπερινό Λύκειο της μάθησης και της ελπίδας. Είναι επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ πολύ την ερώτηση. Βεβαίως, βλέπω τα μάτια σας να είναι βουρκωμένα. Νομίζω ότι το σχολείο είναι η δεύτερη οικογένειά σας. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Και έπρεπε να ξεπεράσω τα όρια μου για να έρθω εδώ. Πόσα παιδιά έχετε, κυρία Νομική? Είμαι μητέρα 4 παιδιών, μονογονεϊκή οικογένεια. Άρα ουσιαστικά εσείς ως μητέρα έχετε την ευθύνη των παιδιών σας και παράλληλα, ταυτόχρονα, ακολουθείτε το όνειρό σας εκεί, παλεύετε για το όνειρό σας. Ποιο μήνυμα στέλνετε εσείς στα παιδιά κάθε ηλικίας, γιατί εδώ μιλάμε για παιδιά κάθε ηλικίας. Το Εσπερινό Λύκειο δεν έχει ηλικία. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Θέλω να απευθυνθώ σε όλες τις ηλικίες, και προπάντων στις μεγαλύτερες, εάν το θεωρούν ταμπού, δεν είναι καθόλου ταμπού. Ακριβώς συνεχίζουν το όνειρό τους, αυτό που δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν. Εσάς το όνειρό σας μέχρι πού φτάνει, κυρία Νομική? Φτάνει μέχρι τη Νομική? Το όνειρό μου ήταν να... Ναι, τώρα εδώ μου το έχουν μεταλαμπαδεύσει οι αγαπητοί κύριοι καθηγητέ. Έτσι ακριβώς. Θα προσπαθήσω και ό,τι με λιγενέστε. Όταν τελειώσει το σχολείο και θα μπείτε στη διαδικασία να αποχαιρετήσετε τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους σας, είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή?
Από τώρα το σκέφτομαι. Από την πρώτη ηλικίου βασικά. Θα αλλάξει η ζωή σας όταν θα φύγετε από εκεί. Όχι, δεν θα αλλάξει. Θα παραμείνει η ίδια η ζωή μου. Τι θέλετε αλλά να πείτε στους καθηγητές σας. Θα έχει καλυτερεύσει. Για να πω ένα ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ λίγο. Θέλω να τους το δείξω με τον καιρό, την εκτίμηση που αισθάνομαι και την αναγνώριση των κόπων τους. Κυρία νομική Κουνάλη, είστε συγκλονιστική. Είστε μια πολύ όμορφη μαμά, μια εξαιρετική μαθήτρια και σας ευχαριστούμε που στέλνετε αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους που είναι από τα σπίτια τους και ενδεχομένως να μην τολμούν να πάρουν μια απόφαση όπως τη δική σας. Γογό μου, έχεις το λόγο να συνεχίσεις εκεί να μας συστήνεις τους εξαιρετικούς καλεσμένους μας. Θα σας συστήσω εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω αν είναι τηλεοπτικό να περάσω έτσι μπροστά από την κάμερα από το κοντινό μου. Είναι απόλυτα γιατί είμαστε αυθόρμητη εκπομπή. Θέλω να φτάσω στη διευθύντρια του Εσπερινού Λυκείου. Παρακάμπτω την ιεραρχία, γιατί μπροστά στο αφρανείο κάθεται άλλος μαθητής, καλός μαθητής, αλλά θέλω να μας πείτε πώς νιώθετε όταν ακούτε τους μαθητές σας να μιλούν έτσι για την εμπειρία τους, για το σχολείο, για όλα αυτά που εσείς τους προσφέρετε. Πώς νιώθετε όταν καταλαβαίνετε ότι βοηθάτε έναν μαθητή να υλοποιήσει και να κάνει πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής? Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά το Κρήτη TV, τον κύριο Μάνο Δασκαλάκη, για αυτή την πρωτοβουλία απόψε να τολμήσει να ανακαλύψει και να αποκαλύψει στους τηλεθεατές της τηλεόρασης το δικό μας σχολείο, που πράγματι είναι ένα διαφορετικό σχολείο. Σαφέστατα κι εγώ είμαι πολύ συγκινημένη όταν βλέπω τους μαθητές μας να αναγνωρίζουν και τους σκόπους και να προοδεύουν και κυρίως να φτάνουν τους στόχους τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό άνθρωποι που έρχονται εδώ να ελπίζουν ότι θα φτάσουν τον στόχο και τελικά να τον κατακτούν. Αλλά ακόμη κι αν ο στόχος δεν κατακτηθεί μέχρι το τέλος, η παραμονή τους εδώ, η συναναστροφή με τους συμμαθητές, με τους καθηγητές, αυτό το οικογενειακό κλίμα που δημιουργείται, θεωρώ ότι βελτιώνει όλους τους μαθητές και καταλαβαίνουμε ότι το έργο μας δεν είναι μόνο η παροχή γνώσης, αλλά το έργο αυτού του σχολείου είναι κυρίως κοινωνικό. Κυρία Μαρμαρέλη, θέλω να σταθούμε σε κάτι που γνωρίζω από το ρεπορτάζ που κάναμε εκεί την Πέμπτη. Είστε μία εκπαιδευτικός που ξεκίνησε από τα νυχτερινά σχολεία και μου είπατε ότι ήσασταν σε νυχτερινό σχολείο την περίοδο που είχατε μικρά παιδιά. Θέλω λίγο να αποσπάσω αυτή την πληροφορία. Πόσο δύσκολο είναι για μία μαμά εκπαιδευτικό που το μάθημα δεν τελειώνει στις 2 το μεσημέρι, αλλά ξεκινά στις 7 το βράδυ και στο σπίτι σας πάτε μετά τα μεσάνυχτα. Και βεβαίως, να προσθέσω για να μην σας διακόψω ξανά, αποφασίσατε λίγο πριν συνταξιοδοτηθείτε να γυρίσετε ξανά εκεί από όπου ξεκινήσατε. Ναι, δεν ξεκίνησα ακριβώς από το Εσπερινό Λύκειο. Ήρθα στο Εσπερινό Λύκειο μετά από 10 με 12 χρόνια υπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπηρέτησα αυτό το σχολείο για 3 χρόνια, όπως σας είπα, και έγινε από τότε το σχολείο της καρδιάς μου. Αισθάνθηκα ότι εισέπραξα το μέγιστο σεβασμό από τους μαθητές αυτού του σχολείου, και θεώρησα ότι προσφέροντας την υπηρεσία μου σε ένα τέτοιο σχολείο, εκπληρώνω και εγώ το στόχο μου ως εκπαιδευτικός. Κοιτάξτε, οι σπουδές έχουν αλλάξει σχέση με ό,τι ξέραν παλαιότερα. Δηλαδή, υπάρχει διαδικασία της διαβίου μάθησης, υπάρχει διαδικασία το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια, μια που αναφέρεται το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έχουν τη δυνατότητα τώρα μέσα από αυτές τις δομές της διαβίου μάθησης και της ανοιχτής εκπαίδευσης και της εξαποστάσεως. Ότι από φέτο εξισώθηκε η ύλη με τα ημερήσια. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι με λιγότερες ώρες πρέπει να καλύψουμε την ίδια ύλη με τα πρωινά. Και αυτό που ζητάμε και μας το είχαν κόψει, μας το κόψαν τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια, είναι η ενισχυτική διδασκαλία.
είναι ο μαθηματικός του σχολείου και θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι να λύνετε εξισώσεις ζωής αυτή τη φορά. Δίνετε, βοηθάτε ανθρώπους να λύσουν μία εξίσωση της ζωής τους. Η ζωή είναι συνήθως ανισότητες. Ζητάμε τις εξισώσεις και όχι τις ισότητες. Ισότητες νομίζω υπάρχουν μόνο στους αριθμούς. Άρα μιλάμε για εξισώσεις σε όλη μας τη ζωή. Εδώ στο δικό μας σχολείο, οι μαθηματικοί που είμαστε δύο, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Δεν θεωρούμαστε επαγγελματίες μαθηματικοί με την έννοια του χτυπάω κάρτα. Θεωρούμαστε εραστές της τέχνης των μαθηματικών, άρα των λύσεων των εξισώσεων. Αν θεωρήσουμε το ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία και λύνουμε εξισώσεις, αλλά και παίρνουμε λύσεις, γιατί είναι αμφίδρομη η σχέση στη διαβίου μάθηση, όταν έχουμε μαθητές με τεράστιες εμπειρίες, νομίζω ότι αυτή η λύση των εξισώσεων γίνεται πολύ πιο εύκολη, γιατί σίγουρα μας βοηθούν οι μαθητές μας. Θέλω να μου δώσετε ένα γενικό γωγό, γιατί θέλω να κάνω τώρα ένα quiz και εγώ, μιας και βρέθηκα εκεί την Πέμπτη. Θέλω να σηκώσει το χέρι της η Ελγίνα. Εκεί θέλω να πας γωγό, γιατί η Ελγίνα έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Μάνο, φοβάμαι ότι θα τη βάλεις να πει το μάθημα σήμερα. Έχει σηκώσει το χέρι, προφανώς το ξέρει το μάθημα η Ελγίνα. Ορίστε λοιπόν. Καλησπέρα, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Ελγίνα, εσύ ετοιμάζεσαι για φιλοσοφική, όμως δεν είσαι Κρητικιά. Ναι. Είσαι από την Αθήνα και φυτάς στο νυχτερινό Γενικό Λύκειο του Ηρακλείου. Είμαστε, να μιλήσω και για την ξαδέρφη μου την πρώτη που είναι εδώ. Βεβαίως. Δίπλα μου. Είμαστε από τους κριτικούς του Πειραιά. Mm-hmm. Καταγωγή των γονιών μας από εδώ, του μπαμπά. Επιστρέψαμε γιατί αγαπάμε την Κρήτη και προχωράμε. Βαδίζουμε μπροστά. Τι είναι για σένα αυτό το σχολείο, γιατί γνωρίζω ότι έχεις συνάψει μία εξαιρετική φιλική σχέση σχεδόν με το σύνολο των καθηγητών. Έχεις φίλους δηλαδή καθηγητές. Ναι. Έχω φίλους καθηγητές, είμαι πολύ χαρούμενη για τους καινούριους μου φίλους. Έχω φίλους μαθητές. Το σχολείο για μένα είναι όνειρο. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει με την έννοια που καταλαβαίνουμε όλοι το βιολογικό θάνατο. Μεγάλωσε ένας άνθρωπος, αρρώστησε, γέρασε, πέθανε. Ο πρώτος και μεγάλος θάνατος του ανθρώπου είναι όταν εγκαταλείπει τα όνειρά του. Και αυτό εδώ είναι... Το σχολείο είναι ό,τι μας κάνει ευτυχισμένους. Εσένα τα όνειρά σου βεβαίως θέλεις να σε επιστρέψουν στην Αθήνα και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σωστά? Ναι. Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις? Ναι. Έχω μια ευκαιρία στο γραπτό λόγο και θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Θέλω να γίνω συγγραφέας και θεωρώ ότι μου λείπει κάποια παιδεία ακόμη, την οποία βρίσκω εδώ, και το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, το οποίο το βρίσκω εδώ σε καθημερινή βάση, όχι μονάχα σαν μαθήτρια που το διδάσκομαι, αλλά και στην καθημερινότητα. Η κοινωνία όλη εδώ στηρίζεται πάνω σε αυτό, το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Μάλιστα. Νομίζω, Εργίνα, ότι είπες τα πάντα, εγώ σε σένα. Πάμε να γνωρίσουμε κι άλλους μαθητές. Ας έρθουμε στο πρώτο θρανείο. Σήμερα πάντως μου θυμίζεις μια πολύ όμορφη δασκάλα. Είσαι μια όμορφη δασκάλα, μια όμορφη καθηγήτρια μέσα στο χώρο. Με μαθητές που σίγουρα ξέρουν περισσότερα πράγματα από μένα, Μάνο, σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, να γνωρίσουμε. Γεια σας. Για να γνωρίσουμε περισσότερους μαθητές. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Τσίγκος. Μετά από 40 χρόνια ακριβώς, τελευταία σχολική χρονιά ήταν τα μαύρα χρόνια της δεκαετίας του 70. Που αναγκάστηκα να διακόψω βία το σχολείο για λόγους οικογενειακούς, βιοποριστικούς. Τελευταία σχολική χρονιά ήταν 78-79. Και μετά από 40 χρόνια, πέρυσι, σχολικό έτος 2018-19, ξαναήρθα και κάθισα πρώτη φορά στο θρανείο, στην πρώτη λυκείου. Τι άλλαξε εκείνη τη χρονιά? Ξαναγεννήθηκα. Ήταν το όνειρο ζωής μου, ήταν το παράπονό μου, το αποθυμένο μου, που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να τελειώσω το σχολείο
Μου αρέσει η μάθηση, η μόρφωση. Και τώρα τελευταία ήταν οι συνθήκες ευνοϊκές να έρθω να φοιτήσω σε αυτό το σχολείο. Θέλω να πω σε όλους ότι εδώ δεν είναι ένα σχολείο απλό. Πού είναι ένα σχολείο καλό. Είναι μια ωραία παρέα. Είμαστε όλοι μια ωραία παρέα, καθηγητές και συμμαθητές. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, μια ζεστή αγκαλιά. Εδώ έρχομαι και θα το πω ναι, έρχομαι και κάνω ψυχοθεραπεία. Ό,τι προβλήματα να έχω, ό,τι και να πίσω μου, εδώ όταν έρθω τα ξεχνάω όλα. Περνάω ευχάριστα την ώρα μου και τη βραδιά μου. Συγχρόνως μαθαίνω και ωραία πράγματα. Έχει όμως και διάβασμα στο σπίτι. Έχει, εννοείται, όλα χρειάζονται, αλλά είναι τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες και οι καθηγητές είναι τόσο καλοί και... Να το πω τώρα... Πώς να το πω τώρα... Πείτε το, άφοβα πείτε το. Είναι μαζί μας... Είναι μαζί μας... Υποστηρικτικοί, σας υποστηρίζουν. Ναι, έχουν κατανόηση, να το αυτό ήταν. Με κατανόηση μας μεταχειρίζονται και όλα καλά. Θέλω πάμε να γνωρίσουμε το πρωτάκι της τάξης που έχω δίπλα μου εδώ. Κοιτάξτε. Γεια σας. Πηγαίνεις πρώτη τάξη. Είμαι από τους πιο καινούριους. Ο πιο καινούριος μάλλον, δεν έχει άλλο. Ναι. Πρωτάκι. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις? Ήτανε κάτι γρήγορο, ήτανε κάτι απρόπτο. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων χρειάζομαι το απολυτήριο του Λυκείου. Ήταν μια απόφαση γρήγορη, αλλά πρέπει να πω ότι όλα αυτά που άκουγα τις πρώτες μέρες από τους παλιούς πραγματικά επιβεβαιώνονται κάθε μέρα. Και πρέπει να πω ότι αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είμαι εδώ έχω αρχίσει και παίρνω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν το πίστευα πριν. Οπότε θέλω να επιβεβαιώσω όλα αυτά που έχετε ακούσει και ελπίζω να είμαι κι εγώ στην ίδια μοίρα με όλους αυτούς τους μαθητές μετά από 3 χρόνια. Είμαστε πραγματικά γιατί η απόφαση είναι απόφαση ζωής. Το μικρόφωνο μία θέση πίσω και πάμε στη σημεοφόρο του σχολείου. Στην καλύτερη μαθήτρια, η οποία είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα. Λέγομαι Πόπη Μεσαρίτη. Σας καλωσορίζω στην όμορφη παρέα μας, στο όμορφο σχολείο, στους όμορφους καθηγητές που μας προσέχουν πάρα πολύ εδώ και μας αγαπάνε. Η Πόπη Μάνο τελειώνει φέτος το σχολείο και θα μας πει που στοχεύει να δώσει στο τέλος της χρονιάς. Σε ποια σχολή, ποιο είναι το όνειρό της? Αρχικά, ο στόχος μου είναι να μπω στη διοίκηση επιχειρήσεων εδώ στο Ηράκλειο, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θα κάνω μια προσπάθεια, πιστεύω όλα να πάνε καλά. Πόπη μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Να υποθέσω ότι είσαι και μητέρα, έχεις οικογένεια, εργάζεσαι το πρωί, γιατί οι περισσότεροι είστε και εργαζόμενοι. Έχω 2 παιδιά, έχουν τελειώσει από φοιτητές. Γι' αυτό πήρα και την απόφαση να έρθω στο σχολείο όταν φύγανε για φοιτητές. Είχα πάρα πολύ χρόνο, οπότε αποφάσισα να τελειώσω κάτι που είχα αφήσει στη μέση. Μάλιστα. Και μου είχαν πει για το σχολείο εδώ. Πώς είναι, Πόπη, να είσαι και σημεοφόρος, δηλαδή... Νομίζω είναι πολύ φτωχά. Πώς είναι να είσαι και σημεοφόρος? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έρχονται τα παιδιά σου που είναι φοιτητές να σε βλέπουν στην παρέλαση. Ναι. Και εγώ δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές μου που με βοηθήσανε να φτάσω μέχρι εδώ. Τον κάθε ένα ξεχωριστά για όλο αυτό που έχω ζήσει σε αυτό το σχολείο. Μάλιστα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ για την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει, γιατί χωρίς τη στήριξη της οικογένειας δεν είναι κάτι εύκολο. Πρέπει όλοι να προχωρούμε μαζί σε αυτό που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ να επιλέξουμε ακόμα 2 ανθρώπους και καλώς κάνετε και χειροκροτάτε την καλύτερη μαθήτρια. Εγώ θα σας χειροκροτήσω όλους γιατί είστε εξαιρετικοί κυρίως άνθρωποι και μετά επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Γιατί εγώ εδώ βλέπω μία αίθουσα που είναι γεμάτη ελπίδα και απόψε το βράδυ στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλη την Κρήτη ότι την ελπίδα μπορούμε να την κυνηγήσουμε σε οποιαδήποτε ηλικία.
Μία ακόμα κοπέλα κρατάει το μικρόφωνο για να μας αισθηθεί απόψε. Καλησπέρα σας, η Μαρία Κυριακάκη είμαι. Έρχεσαι πάω κάθε Δευτέρα Λυκείου. Κάθε απόγευμα λοιπόν φεύγεις από το σπίτι σου, έρχεσαι στο σχολείο. Εργάζομαι, είμαι μητέρα δύο παιδιών, έχω δύο εγγονάκια, είμαι και γιαγιά. Οπότε είναι δύσκολο. Είστε πολύ νέα γιαγιά πάντως. Αυτό το έργο, αλλά δόξα τω Θεώ. Ναι. Ναι. Αυτό το σχολείο μάλλον είναι γεμάτο εκπλήξεις. Βεβαίως. Ναι. Πραγματικά, βεβαίως. Εκεί που ψάχαμε να δούμε ποιοι είναι οι μαθητές και ποιοι οι καθηγητές, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ποιες είναι οι γιαγιάδες και ποιες οι μαμάδες. Είναι φοβερό ακριβώς, αυτό το πράγμα. Ακριβώς, λοιπόν, έτσι. Και το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα θρησκευτικά. Τα θρησκευτικά. Για κάποιο λόγο γελάει η τάξη, δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο πολύ γρήγορα να δώσουμε το μικρόφωνο σε έναν τελευταίο μαθητή. Σίγουρα έχουμε αφήσει πίσω πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που είναι στην αίθουσα εδώ, αλλά για να μας να συστήσουμε ακόμα ένα παιδί που είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Ο Ξυλούρης, ο Θεόφιλος είμαι εγώ. Θεόφιλος Ξυλούρης. Ναι, ναι. Τι θέλετε να σας πω? Θεόφιλε, να μας πεις εσύ είσαι ο μικρότερος όμως. Λυκείου. Είσαι ο μικρότερος εκεί. Κι όμως, καταρχήν δεν μου πατή, είμαι καθηγητής ή μαθητής. Νομίζω ότι είσαι μαθητής. Δεν ξέρετε. Είσαι μαθητής. Χάσατε. Όχι, θα γίνω καθηγητής σύντομα. Μάλιστα. Είμαι μαθητής, ναι, δεν είμαι ο μικρότερος. Είμαι 33 χρονών κι εγώ. Δευτέρα Λυκείου, όπως είπα. Συμφωνώ με πολλά από όσα προείπαν οι συμμαθητές μου και οι καθηγητές. Όπως είπε η Εργίνα, π.χ., δεν υπάρχει μόνο ο βιολογικός θάνατος. Υπάρχει ο θάνατος του όταν σταματήσεις να ελπίζεις και να έχεις όνειρα. Και κάτι τέτοιο είχα ζήσει κι εγώ. Έψαχνα την ελπίδα μου λοιπόν και γι' αυτό είμαι εδώ και την έχω βρει την ελπίδα μου. Έχουν καταφέρει οι καθηγητές μας και οι συμμαθητές μου να με εμπνεύσουν και να ζητήσω περισσότερα πράγματα. Να κοιτάξω για πρώτη φορά τις σπουδές, που δεν ήρθα για αυτό το λόγο, η αλήθεια είναι. Ήρθα και εγώ για ψυχοθεραπευτικούς λόγους περισσότερο. Και πλέον ελπίζω και ζω. Μάλιστα. Αυτό. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ, πρωτού πάμε για να αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι, θέλω να πας εκεί στη μεσαία σειρά. Είναι τρεις κυρίες που είναι καθηγήτριες, που είναι τρεις γλυκύτατες καθηγήτριες. Θέλω έτσι ένα πολύ γρήγορο σχόλιο, επειδή είχα την χαρά να τις γνωρίσω την Πέμπτη το βράδυ, βεβαίως. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Ζερβού, που είναι εδώ μπροστά μου. Καλησπέρα, είμαι η Τόνια Ζερβού, είμαι 10 χρόνια εδώ. Και είστε μία καθηγήτρια που είστε, λέει, λίγο αυστηρή, είναι αλήθεια αυτό? Πάρα πολύ αυστηρή. όλα διαδίδονται. Αλλά σας αγαπάνε, λέει, πάρα πολύ οι μαθητές σας. Σας αγαπάνε πολύ οι μαθητές σας. Ναι, ναι. Τους αγαπώ και εγώ και γι' αυτό. Μάλιστα. Με αγαπάνε και τους αγαπώ. Έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Να πάμε είμαστε φίλοι. Να πάμε και στις κυρίες πίσω σας, που επίσης είστε όλοι μαζί συνοδοιπόροι στη μάθηση και την εκπαίδευση. Η κυρία Χρονάκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να αναδείξετε την αξία του σχολείου μας, ενός δημόσιου σχολείου. Γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι το δημόσιο σχολείο κάνει θαύματα. Ένα θαύμα λοιπόν είμαστε κι εμείς και μας γνωρίζετε απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί και θα τολμήσω να πω, πρωτού πάμε στην επόμενη καθηγήτρια, ότι μιλώντας με την κυρία που μίλησε πριν την Πέμπτη το βράδυ, διαπίστωσα ότι στο πρόσωπο αυτής της κυρίας φαίνεται αυτή η αγάπη που έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί προς αυτό το θεσμό που λέγεται νυχτερινό σχολείο, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Έχουμε ακόμα μία καθηγήτρια. Βεβαίως. Να σας συστήσουμε. Ναι, λέγομαι Δέσποινα Πταροκύλη. Είμαι 9 χρόνια στο Ισπερινό. Είμαι ευτυχισμένη που είμαι εδώ πέρα στο Ισπερινό με τους μαθητές, με τους καθηγητές. Και θεωρώ ότι είναι ένα σχολείο διαφορετικό από τα πρωινά. Γι' αυτό και μένω. Και πίσω βεβαίως βλέπω. Μια υπέρβαση και χρόνου. Βεβαίως, γιατί πίσω βλέπω και δύο παλιές καραβάνες του Εσπερινού Λυκείου πίσω από τις θα δύο κάνω, κυρίες. Θα κάνω λοιπόν μια υπέρβαση χρόνου και θα σας πάω στα δύσκολα, στο φυσικό του σχολείου, στον κύριο Πιτροπάκη. Πολλοί, κύριε Πιτροπάκη, φοβούνται το μάθημα της φυσικής. Εσείς πώς καταφέρνετε αυτούς τους μαθητές να τους κάνετε να αγαπήσουν το μάθημά σας? Είναι ένα δύσκολο μάθημα και
Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τα παιδιά σε επίπεδο κοσμολογίας. Δέχομαι πολλές ερωτήσεις. Και τι να σας πω. Νιώθω καλύτερα όταν συζητώ με αυτά τα παιδιά παρά με πανεπιστημιακούς. Μαθαίνω από τα παιδάκια. Είστε συγκινημένος πάντως. Για μένα είναι παιδιά. Είστε συγκινημένος με αυτή την εμπειρία που βιώνετε. Ναι, ναι, είμαι πραγματικά συγκινημένος, γιατί ερχόμενος σε αυτό το σχολείο είδα την εκπαίδευση από ένα διαφορετικό μάτι. Μάλιστα. Είμαι 33 χρόνια εκπαιδευτικός, πρώτη φορά δοκιμάζω αυτό το γυαλί. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα φύγω από την εκπαίδευση με αυτή την εμπειρία. Και να είστε πάντα καλά. Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πάμε πολύ γρήγορα και στον διπλανό εκπαιδευτικό για ένα σύντομο σχόλιο και μετά εγώ θα κλείσουμε μουσικά για να υποδεχθούμε τους δασκάλους μας. Λέγομαι Χατζάκης Γιώργης. Είμαι στο Εσπερινό 17 χρόνια. Σχεδόν από τους πιο παλιούς, βεβαίως με τον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος βέβαια είναι μεγαλύτερος από μένα. Θα έλεγα ότι σε αυτό το σχολείο, παρόλο που έχω περάσει από πάρα πολλά σχολεία, δεν επιτελούμε αυτό μόνο το καθαρό συμμαθησιακό αντικείμενο. Εδώ επιτελούμε και ένα άλλο έργο, ένα καθαρό κοινωνικό έργο. Και ήθελα να επισημάνω, επειδή βρίσκεται εδώ και ο προϊστάμενός μας, ότι καθώς είπε και ο κύριος Σφακενάκης, ότι επειδή τα παιδιά μας δεν έχουν φροντιστήριο και δεν έχουν και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο φροντιστήριο, αν είναι δυνατόν να γίνει μια εξαίρεση και να λειτουργήσει ξανά η πρόσθετη ενισχυτική στήριξη στα παιδιά, ούτως ώστε να τα βοηθήσουμε περισσότερο. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Προτού δώσουμε... Ναι. Δυστυχώς, αγαπητέ καθηγητά μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα κλείσουμε μουσικά. Θέλω να πω όμως κάτι, αφού ευχαριστήσω και την Γωγό την Αποστολάκη για την εξαιρετική παρουσία καθηγήτριας δασκάλα στο Εσπερινό Λύκειο. Είναι μια εμπειρία πρωτόγνωρη και για μας τηλεοπτικά, γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση καταφέρνουμε πάνω από μία ώρα να παρουσιάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα νυχτερινό λύκειο σε απευθεία σύνδεση. Και αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλα τα νυχτερινά σχολεία της Κρήτης, γενικά η ΕΠΑΛ, διαβίου μάθησης, αλλά και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που δίνουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να την αδράξουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, την εξαιρετική διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Μαρμαρέλη, να ευχαριστήσω τον κύριο Καρτσονάκη, τον περιφερειακό διευθυντή, τους εξαιρετικούς καθηγητές, αλλά πρωτίστως και κυρίως τους σπουδαίους αυτούς μαθητές. Γωγό. Καθώς ο Παναγιώτης ετοιμάζει την κιθάρα του για να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά, θα πρέπει να πω ότι νιώθω ότι μου έκαναν όλοι εδώ στο σχολείο σήμερα μια ιδιαίτερη τιμή να με αφήσουν να περιηγηθώ στην αίθουσα και να τους συστήσω. Και όντως είναι τιμητικό για κάποιον να βρεθεί στην οικογένεια του Εσπερινού Λυκείου Ηρακλείου και στέλνουμε το μήνυμα απόψε σε όποιον το έχει σκεφτεί μία φορά, μην το κάνει, μην το σκεφτεί δεύτερη, να έρθει και να γραφτεί στο Εσπερινό Λύκειο. Σας αποχαιρετούμε όμως με ένα τραγούδι από τον Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εκεί στο νότο που τρίζει ο θάνατος και αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Μα είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί κι απόλυ κι αχώρα
Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Εκεί στο νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο, κουλουριασμένο σαν τη σαύρα στη σκιά μου, σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Κλώμα καντήλια, ανάβει φτώχεια σου τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζα, σ' αγαπώ τα βόγητά σου, σαν ένα αρρώστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Και νομίζω ότι απόψε χειροκροτάμε όλη την εκπαίδευση της Κρήτης, γιατί έχουμε εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και εξαιρετικούς μαθητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο σημαντικό σας έργο.